Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατά σας. Να είστε καλά. Και βέβαια δεν ξέρω τώρα, επειδή ο κύριος Αντωνίου είναι ένας από τους πιο έμπειρους παράγοντες στο χώρο του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου, με διαφορά θα έλεγα. Εγώ θέλω μια τοποθέτηση από εσάς προσωπικά. Βέβαια δεν σας ρωτάω σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, αλλά σας ρωτάω σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Θεοδωρίδη σας ενοχλούν καθόλου? Μετά από κάθε αγώνα του Ολυμπιακού. Καταντήσει ρουτίνα πλέον καθημερινά να βγαίνουν δηλώσεις, όχι μόνο από τον κύριο Θεοδωρίδη αλλά και από άλλους, με ένα κατηγορητήριο για την ΕΠΟ. Από την πρώτη ημέρα νομίζω ότι η ΕΠΟ είναι στο στόχαστρο. Ο κύριος Θεοδωρίδης τον έχει συνηθίσει πλέον ο κόσμος να φτάνει σε ακραία επίπεδα. Αυτό που εγώ θέλω να πω και με στεναχωρεί, με όλο το σεβασμό που τρέφω σε όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και ο κύριος Θεοδωρίδης είναι έτσι, ότι δεν μπορεί να πάει το ποδόσφαιρο μπροστά σε καμία περίπτωση όταν απλά έχουμε ένα κατηγορητήριο ό,τι και αν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να βγει στον αέρα και να μην είναι μια κατηγορία κατά της ΕΠΟ. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο αν δεν συνενέσουμε όλοι? Ναι. Για να βοηθήσουμε και την εθνική ομάδα, για να βοηθήσουμε να πάει ο κόσμος στα γήπεδα, να δούμε αυτό που είδαμε χτες στον αγώνα της Λίβερπουλ, όπου είδαμε γεμάτες κερκίδες, αυτό που βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα της Ισπανίας και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αρχίσαμε να βλέπουμε στα 2-3 μεγάλα γήπεδα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, σε κάποια παιχνίδια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο πλέον. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο. Πάντως έχει πει κατ' επανάληψη να φύγει ο Γραμμένος και η ομάδα του. Το έχετε ακούσει νομίζω. Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία λογική βάση. Εγώ δεν διαφωνώ ότι δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας απόλυτα, ας πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουν σε τι κατάσταση ήρθαμε εμείς στην Ομοσπονδία και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνανε και λάθη. Αλλά από την πρώτη στιγμή κάποιοι επιζητούσαν να φύγουμε εμείς. Κάποιοι δεν άφησαν να έρθουμε την πρώτη στιγμή. Δηλαδή όταν, όπως γνωρίζετε, ήταν να γίνουν οι εκλογές, έγιναν παρεμβάσεις. Ναι. Γιατί κάποιοι δεν θέλαν να έρθουμε στην ΕΠΟ. Ναι, ναι. Το θυμόμαστε πολύ καλά, με κάποιες στάσεις που είχαν γίνει κλπ. Ναι, και πήρε παράταση ένα χρόνο με την πρώην διοικούσα επιτροπή που μπήκε στην ΕΠΟ, με την εποπτεία της FIFA τώρα λειτουργούμε, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έγιναν βήματα μπροστά, γιατί αυτή τη στιγμή με όλο αυτό το ανακάτεμα που έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με την έλευση της UEFA και της FIFA εδώ, που κανείς δεν θέλει να είναι, το θέμα είναι να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας από μόνοι μας σαν χώρα και να μην έχουμε επιτροπίες και μνημόνια, αλλά νομίζω ότι γίναν κάποια θετικά πράγματα και δεν μπορεί κανείς σήμερα να βάλει κατά του ΒΑΡ και να λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Στο φινάλε λάθη μπορεί να γίνονται, είναι τα πρώτα βήματα του ΒΑΡ, αλλά βλέπουμε ότι διορθώνονται πάρα πολλά πράγματα. Ίσως να μην έχουν διορθωθεί όλα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ποια ομάδα, ποιες ομάδες γίνονται κάποια λάθη. Πρέπει σιγά σιγά να διορθώσουμε και αυτές τις μικροατέλειες που υπάρχουν, να μπει και η γραμμή του offside για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα οι διαιτητές, αλλά και, εν πάση περιπτώσει, και αν κάποιοι διαιτητές δεν θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει μακριά αυτό το θέμα. Κάποιοι σιγά σιγά θα αρχίσουν ή να συμμορφώνονται ή να πάνε στα σπίτια τους. Κυρία, πόσο κάνει αυτή η γραμμή του offside? Γιατί είπατε για τη γραμμή, δηλαδή πληρώσαμε τόσα λεφτά για το VAR, η γραμμή του offside πόσο στοιχίζει και δεν την έχουν? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό που το βλέπει όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι θα αποκατασταθεί και αυτό. Δεν ξέρω το ακριβές ποσό, γιατί δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ακόμα για να δοθεί κάπου, δηλαδή να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τέλος πάντων. Δηλαδή ακόμα δεν πήρατε απόφαση για να λυθεί? Όχι, δεν υπάρχει απόφαση. Καμία αυτό απόφαση. Το πράγμα συζητιέται με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
και νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία, αλλά δεν έχω κάτι υπόψη μου να σας πω για οικονομικά νούμερα. Κύριε Αντωνίου, επειδή πολλές φορές οι δηλώσεις και του κυρίου Θοδωρίδη, κυρίως του κυρίου Θοδωρίδη, είναι και προσβλητικές για τους θεσμούς του ποδοσφαίρου που εκπροσωπείτε. Δεν υπάρχουν δικαιοδοτικά όργανα να τον καλέσουν, γιατί μέσα στο πλαίσιο της ενός ποδοσφαίρου εξευρωπαϊσμένου είναι και αυτό, να τιμωρούνται όσοι λένε πράγματα που δεν πρέπει να λένε. Εντάξει, οι δηλώσεις των παραγόντων που εκπροσωπούν τις ομάδες ασφαλώς και πάνε στα δικαιοδοτικά όργανα και πληρώνονται και πρόστιμα. Και μα δεν τον έχει καλέσει κανένας, δηλαδή κάνει τον τιμητή των πάντων, σας κατηγορεί ότι, ξέρω εγώ, σας υποδεικνύει τι να κάνετε και τα λοιπά. Δεν τον έχει καλέσει κανένας ποτέ. Κάποια πράγματα μειώνουν τους ανθρώπους που τα κάνουν. Είναι κατά γενική ομολογία το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς τον πρωταθλητή. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει ανακτήσει δυνάμεις, ο Άρης βγήκε στο προσκήνιο, υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Όφη που ήταν μια καταπληκτική ομάδα χτες, γιατί νομίζω ότι όλος ο κόσμος θέλει τις ομάδες της περιφέρειας να βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είναι οικονομικό κίνητρο μόνο. Κύριε Θοδωρίδη, κύριε Αντωνίου, συγγνώμη, δεν πρέπει να μην αφήνετε τον κύριο Θοδωρίδη και τον κύριο Θοδωρίδη τα δικαιοδοτικά όργανα να λένε ότι θέλουν, γιατί έτσι δηλητηριάζεται το κλίμα που λέτε. Φτάξτε, ότι δηλητηριάζεται. Αυτή τη στιγμή αν πει κάποιος ότι παίρνει θέση για τον κύριο Θεοδωρίδη ή για όποιον κύριο Θεοδωρίδη, νομίζω ότι θα μεροληπτήσει και δεν θέλει κανείς να θεωρηθεί να βγει κάτι τέτοιο από τη δική μας συνομιλία. Γιατί όλοι οι παράγοντες κρίνονται και υπάρχουν τα δικαιοδοτικά όργανα τα οποία αυτή τη στιγμή τα πληρώνουν κάποιοι ακριβά για δηλώσεις που γίνονται, που δεν πρέπει να γίνονται. Ασφαλώς και είναι τιμωρητές οι δηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ίσως πρέπει να γίνουν και θεσμικές αλλαγές, έτσι ώστε οι δηλώσεις να τιμωρούνται και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, να μην είναι μόνο οικονομικές οι κυρώσεις που υφίστανται κάποιες ομάδες. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι κυρίως που καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε τι μηνύματα περνάνε στον κόσμο σήμερα. Γιατί φανατίζονται οι οπαδοί. Γιατί δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στα γήπεδα. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να πάει να δει ένα φύλαθλο κοινό να πάει να δει την ομάδα του σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Βλέπουμε άδεια γήπεδα και δεν δίνονται εισιτήρια. Γιατί υπάρχει φανατισμός ο οποίος υποκινείται από τις δηλώσεις παραγόντων αλλά και από τις δηλώσεις δημοσιογράφων. Υπάρχουν κάποια έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα τα οποία μεροληπτούν καθημερινά και ψάχνουν να βρούνε το ελάχιστο να το μεγαλώσουν. Οτιδήποτε μπορεί να χτυπήσει αυτό το δύσμηρο ελληνικό ποδόσφαιρο το βλέπουμε σήμερα στα μέσα. Δηλαδή αν κάποιος πρέπει να πουλήσει κάτι ακριβά, μια είδηση η οποία είναι αναλυθής, η οποία προκαλεί, η οποία δημιουργεί προβλήματα, και βλέπουμε ότι το κάνει ελαφρά την καρδία και πρέπει γι' αυτό να υπάρχουν και θεσμικά μέσα και από την πολιτεία η οποία θα τα αντιστασσεύσει. Γιατί δεν ικανοποιείται κανείς από αυτό το ποδόσφαιρο, κύριε Πετρουλάκη. Ναι. Εσείς ξέρετε ότι εγώ είμαι στο ποδόσφαιρο 40 και πλέον χρόνια, ναι, και είμαι στα γήπεδα μέσα. Δεν ήμουνα της καρέκλας παράγοντας. Φυσικά. Το έχω ζήσει το ποδόσφαιρο, το έχω πονέσει, το έχω κλάψει, το έχω πληρώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω και είναι η φιλοδοξία μου, ένα λιθαράκι να βάλουμε, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Κάποτε πηγαίναμε στη Τούμπα μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού ή πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι, έχω δει παιχνίδια με κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως εμάς κύριε Αντωνίου μας κούρασε ο Θεοδωρίδης, εσάς δεν σας κούρασε? Αναμφισβήτητα πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη κάποιες τοποθετήσεις παραγόντων, γιατί το να αναφέρεται κάποιος διαρκώς σε θέματα τα οποία μόνο προκαλούν, δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι, και προκαλούν και τους ίδιους τους οπαδούς της ομάδος αυτής. Δηλαδή πολύ σοβαρός κόσμος ο οποίος ακούει αυτά τα πράγματα, βλέπει τι γίνεται σήμερα, ακολουθεί, παίρνει τα βήματα προς τα πίσω και βλέπει τι γινόταν πριν κάποια χρόνια και ακούει αυτές τις δηλώσεις,
Νομίζω ότι δεν, όχι μόνο δεν αισθάνεται ικανοποίηση ένας οπαδός του Ολυμπιακού να ακούει όλα αυτά, αλλά προσβάλλεται. Και έχω ακούσει, δηλαδή πραγματικά σας το λέω αυτό, σοβαρούς παράγοντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή απέχουν από αυτές τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν την ομάδα τους. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή οπαδός. Γιατί ο παδός ήμουν τον μεγάλο Αλεξάνδρε Σοβάλτον, τον οποίο υπηρέτησε επί 26 χρόνια και νομίζω ότι. Τα ιστορικά εσόβαλτα, τα ιστορικά εσόβαλτα, βέβαια. Τα έτσι, ιστορικά εσόβαλτα, δηλαδή. Ήμουν ο παδός της ομάδος μου, έχω κλάψει στα γήπεδα, αλλά αυτή τη στιγμή, σεβόμενος το ρόλο μου το θεσμικό, θέλω το ποδόσφαιρο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο και να βλέπει. Να μην ξέρει το αποτέλεσμα και να βλέπει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπει γκολ, να βλέπει φάσεις, να βλέπει μια καλή διαιτησία. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση και με το VAR η διαιτησία θα βελτιωθεί. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε όλοι μας να περιορίσουμε τις δηλώσεις, αλλά πρέπει και οι δημοσιογράφοι, κύριε Πετρουλάκη, γιατί και οι δημοσιογράφοι προκαλούν πολλές φορές τον κύριο Θεοδωρίδη ή άλλους παράγοντες να βγάλουν δηλώσεις οι οποίες δηλητηριάζουν το άθλημα. Δεν προσφέρουν κάτι θετικό σε αυτό. Δηλαδή, οι όποιες δηλώσεις. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χτες το παιχνίδι, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο με ένα πολύ καλό αντίπαλο. Δηλαδή, γιατί δεν μένουμε σε αυτά και μένουμε σε κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Θεοδωρίδης. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω. Ναι, νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα και η άποψή σας είναι και βαρύνουσα σε αυτήν την περίπτωση, κύριε Αντωνίου. Και τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια είναι στα γήπεδα. Μάλιστα. Όποιος, όσο και να κάποιες φορές να ξεφεύγει με κάποιες δηλώσεις, νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Βεβαίως. Και ο καθένας από εμάς που εμφανίζεται στα δημόσια πράγματα κρίνεται και ο ίδιος του για την προσπάθεια και για το τι προσφέρει. Έτσι ακριβώς. Ή ωφελεί πραγματικά αυτό που κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Αντωνίου.